καλησπέρα σε όλους από το πιστό του Αγίου Νικολάου. 24η διαγωνιστία των πρώτων όμιλων της Development 2. Οι Μέλισσες μόλις 5 φιλοξενούν την Μπούμ Σακαλάκα. Οι Μέλισσες στην 10η θέση με 4-18 ρεκόρ. Η Μπούμ Σακαλάκα στην 6η με 11-10. Τελευταία γνωστική γηπεδούχοι ηθήθηκαν από την Κλειό με 70-48, ενώ από την άλλη μεγάλη νίκη της Μπούμα απέναντι στους Πόρτο Ράφτορς. 4-55 έλειξε το μάτς στο Μπασκετάκι Αρένα. Πρώτο τζάμπολ είχα το χει για την ομάδα του Κούς Μπουρμουσούζη. Άστοχος ο Μπουρμπουλάς, επιθετικό rebound, την μπάλα ξανά πίσω στον Γιάννη. Καλά, το πρώτο μάτς. Πεντάδα και τις Μέλισσες, Μπουγιούκος Δούκας Νάνης, ο Παδιάς και ο Δούκας ο Χριστόφορος. Έχουμε δύο δικές, ο Νικόλας και ο Χριστόφορος. Μεγάλη πάσα στον Γιάννη, ο οποίος βλέχτηκε εκεί. Υπόλοιψε. Μπουρμπλάς, Κορτέας, Μαρκουλής, Σαραντόπουλος, Κυρίμης, Αγγελάκης και Αλεφαντινός. Για τους Λευκούς, οι οποίοι νομίζω έχουν εξασφαλίσει μια θέση στα πλέοφ. Νομίζω αυτό που μένει να μάθουμε είναι η τελική της κατάταξη. Μέλισσες είναι αδιάφορες, φάουλ και δύο βολές για τον Νικόλα τον Δούκα. Ρομαντικά στον Άγιο Νικολάο. Από εδώ δεν έχουμε πολύ φως, αλλά δημιουργεί μια ατμόσφαιρα όσο να έχει. Μέσα πρώτα από τον Νικόλα. Έξω η δεύτερη, επιθετικό rebound από τον Άννη. Μπουγιούκος 3, μπάλα βγαίνει και βγαίνει. Μπάλα ξανά στον Μπούρμπουλα με το rebound του Κοτέα. Κοτέας σουτ για 3 από την κορυφή. Εδώ τον Κυρίμη. Κάπως έτσι κλαίει το πρώτο λεπτό. 1-2 το σκορ. Γιούκος άστοχος, rebound από τον Αλεφαντινό, μπάλα στον Μπούρμπουλα. Λάθος. Για να δούμε τι γίνει και το μάτι του πρώτο γύρου. Τον πρώτο γύρο οι Μέλισσες είχαν νικήσει με 50-45. Μια από τις 4 νίκες που έχουν φέτος τη σεζόν. Η ομάδα με πολλά σκαμπανεμπάτηματα. Η απόδοσή της είναι πολύ ανάλογη από τα άτομα τα οποία κατεβαίνουν, από ό,τι έχω καταλάβει. Ας πούμε εδώ από την κορυφή ο Χριστόφορος, ο Δούκας. Μπαλά στον Μαρκουλή. Ας και ο Μπουρμπουλάς. Αλλά στον Δούκα και τώρα στον Μπουγιουκό. Το 1-2 παραμένει. Λούκας για 2, Χριστόφορος, Κοντό, ο Γιάννης κατεβάζει και θα δώσει γρήγορο ρυθμό. Μαρκουλής προς τα μέσα, αυτός και εκείνος. Μαρκουλής ο οποίος αναγκάστηκε άνθρωπος να βάλει τόνο στην εμφάνιση λόγω του Αντώνη του Τρούπη. Έχουν κυκλοφορήσει αυτές οι φήμες. Πολύ ωραία ιστορία. Δεν άντεξε να τον βαφτίζουμε εμείς οι speaker, αλλά και λέει άνθρωπος θα βάλουν Αντώνο. Νομίζω εγώ δεν τον έχω βαφτίσει ακόμα. Οπότε λίγο δυνατό. Δούκας για 4-45, rebound ψηλά από τον Κυρίμη. Λίγο νοθρά παίρνουν και οι δύο ομάδες. Ένας πόντος για τις Μέλισσες, μια στις δύο βολές από τον Νικόλα τον Δούκα και δύο πόντα από τον Μπουρμπουλά. Θα σταθείς ξανά. Να δύο το σκορ. Θα πούμε ότι από τα λίγα που είδα από το προηγούμενο μάτσο πήγα και χάζεψα. Είδα το πρώτο δεκάλεπτο. Η Μπούμ νομίζω τουλάχιστον επιθετικά έχει βελτιωθεί σημαντικά. Είναι
είναι λίγο πιο fluid το παιχνίδι της. Συνεργάζονται λίγο καλύτερα μεταξύ τους παίχτες. Πάση πλέον και η χημεία μετά από μια ολόκληρη σεζόν. Το plot και time out. Αυτό και θα γίνει 1-2. 6 λεπτά στο ρολόι. Στροφή με το time out. Μόλις ένα τετράλεπτο έχει περάσει. Αναφορά από την baseline. Λάθος, κλέβει ο Γιάννης ο Μπρούμπουλας. Θεάς. Βάζει φρένο, ρουμπλασκόφι, καλή άμυνα και κλέφτει από τον Βούκα. Ο Γιούκος σε κενό τέρμα. Ένα. Και τώρα δύο. Μπροστά με συν ένα πλέον η Μέλισσες. 3-2. Μαργουλής προς τα μέσα, δύσκολο λέει, του αρέσουν αυτά. Αν φάνε καλά και μπήκε σε ένα top 10, ένα φοβερό λέει που κάνει στο σπάρμακο. Σκαζάντου μου να δεν κάνω λάθος. Ρουμπλας άστοχος, λοιπόν ο Μπούκας. Γιούκος Παπαδιάς. Ξανά στον Δούκα για δύο το σουτ, πατούσε rebound από ποιον, από το νούμερο 8, τον Νάνι. Ωραία προσπίση στην πάσα, αλλά εν τέλει στον Δούκα για δύο Χριστόφορος. Λοιπόν, ακόμα ένα επιθετικό Μπουγιούκος, ούτε αυτός. Μπουγιούκος κατεβάζει. Αλφαντινός, Κυρίμης. Αλλά χαμηλά στο κοντά για αυτή, κανά έξω. Καλή κυκλοφορία, ελεύθερο σου του Κυρίμη, θα το πάρει. Αλλά θα το χάσει η rebound, αμυντικό του Βούκα. Γιούκος. Νάνης, θα πάρει ένα screen επιλογή στην κορυφή, θα σηκωθεί για 3 και θα το χλατσώσει. Το τρίπονο του Μάτς από τον Νανί. Ακόμα μια καλή άμυνα. Φάουλ ψηλά από τον Μπούρμπουλα. Έχουν αυτό το πλεονέκτημα σήμερα οι φιλοξενούμενοι. Ένα εκ των πλεονεκτημάτων. Βέβαια και αυτοί 7. Οπότε λογικά θα πρέπει να κάνουν και αυτή μια σχετική. Θα έχουν μια σχετική προσοχή στα φάουλ. Βούκας για τρεις ο Νίκος. Λάψει και αυτό. Έβαλε το πρώτο Νάνης και τώρα ξεκινάει να βάζει και ο Βούκας. Ο Γιούκος με δύο, ο Βούκας με τέσσερις. Ο Νίκος και τρεις ο Νάνης. Από την άλλη έχουμε μείνει στους δύο του Μπούρμπουλα για την Μπούμ. Αλεφαντινός, ο Θέας το ζήγησε, το πήρε, αλλά αστόχησε, rebound, ο Μπουζούκος, καλή άμυνα του Μαρκολίνη, καλό και παραμένει για τους Μέλισσες. Έχουμε αλλαγές, ο Θέας μέσα, ο Αγγελακής. Και την έκλεψε έστω και παροδικά, από εκεί παραμένει για την Boom. Αυτό το σουτ. Μπαλά στη γωνία. Λούκας στον έτερο. Για δύο ο Νίκος, πατούσε νομίζω γραμμή. Λοιπόν, ο Μπούρμπουλας. Δύο 21. Για δύο ο Γιάννης. Και από τους πόντους και δεν το συνολικά για την Μπούρμπουλα στα καλάκα. Για οποία νομίζω τουλάχιστον μπροστά δεν έχει βρει τις εύκολες επιθετικές λύσεις που θέλει. Μπαλά. 10 για επίθεση, επαναφορά από το πλάι. Ο
Λούκας ήρθε από το κέντρο, κερδίζει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές. Μέσα η πρώτη. Σε δεύτερη μία στις δύο πλέον, στις πέντε, ο Νικόλας θα εσκόρερ του Μάθ, θα εσκόρερ και αρισμένησες. Γουρμπλας ψηλή πάσα προς εκείνον. Μπήκαμε έτσι τελευταία, 100 δεύτερα. 135 για την ακρίβεια, 95. Είναι αυτά, αν δεν με απαντούν τα μαθηματικά μου. Λούκας για δύο, Χριστόφορος θα αστοχίσει, rebound ο Αλεφαντινός, τρέχει η Μπούμσα Γαλάκα. Ωραία πάσα, Μπούρμπλας θα σηκωθεί, θα αστοχίσει, rebound ψηλά από τον Νάνι. Μπάλα έξω. Χριστόφορος Λούκας, θα δει ωραία την πάσα στη γωνία, καλή και η προσπίση. Πάσα όμως το lay-up. Παπαδιά, δεν ξέρω αν έχει σκάσει τον Παπαδιά που παίζει, στα νολιώσια. Αυτός ο Μπουρμπουλάς, ομάδα αυτή της development, η γάρτη είναι αυτός. Δεύτερα για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, νομίζω μέχρι την λήξη δίκαια το θα εμέλησες. Μα η Μπούμα από την άλλη νομίζω έχει πει λίγο νοθρά. Νάνης, Δούκας για δύο από το έλβο, κοντό το shoot rebound, μακρινό από τον Αλεφαντινό. 20 δεύτερα, Μπούρμπουλας για τρεις, θα το χλαψώσει και αυτό. Όλοι λοιπόν και όλοι τα χέρια από τα χέρια μάλλον του Γιάννη. Και η Μπούμ μειώνει στις 3, 17, 7, 6, 5, για 2, άτυχος εδώ ο Νάνης, τελειώνει, 17, πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στη Ζωσία, 17, προς τα εμέλησες, 5 πόντια από τον Νίκο τον Λούκα, 3 από τον Νάνη και 2 από τον Μπουγιουκό. Από την άλλη, 7 πόντια για την Μπούμ, όλοι για κυρίως Γιάννη Κουρκουλά. Για τις μέλισσες του για δύο φλαπς ξεκινάει καλά ο Χριστόφορος. Πρώτη γόνη στο μάτς. Το 17 το σκορ. Μπούρμπουλας πέρασε. Μπαλά έξω. Και ξανά στον Γιάννη. Ωραία χρησπίση. Καλό το drive. Άστοχο στο τελείωμα. Από τον Σαρατόπουλο. Νάνης προς τα μέσα, αλλά δεν μου κλείνει το μάτι. Λίγο ανοδόδοξο το lay-up εδώ, αλλά παραλίγο να δουλέψει. Θα το σπάσα, θα το έχει, περνάει ξανά στις μέλισσες. Πολύ ωραία συμφανίσεις να πούμε. Τον μελισσόν μου θυμίζει λίγο Thunder, ομάδα που έχει ετοιμάσει, μπορεί να είναι και το ίδιο σχέδιο. Νάνης. Ωραία την πάσα έξω, ο Μπουγιούκος θα δοκιμάσει το χέρι του, αλλά δεν θα δικαιωθεί rebound ο Κυρίμης. Μαρμπουλής. Κυρίμης και τώρα Μπουρμπουλάς. Και αυτός για τρεις, άστοχος όμως και εκείνος. Θα δούμε λίγο τα τακτικά που μακριά για την Μπουγιούκη. Ένα χρονιά τρίποντα, 2 στα 6 έχουν οι μέλισσες. 2 στα 17 τρίποντα, η κυβέρνηση έχει 2 στα 9. Φιλοξενούμενοι. Δούκας στη γωνία η μπάλα. Παπαδιάς, η δωρεά τον Χριστόφορο για δύο από εκείνον. Μέσα και αυτό, 4 συνεχόμενοι πόντοι από το νούμερο 14. 14-24. 14-7 double score. Μαρκουλής
Ρίμις, μπάλα χαμηλά. Πρώτο φάουλ στις Μέλισσες. Από την baseline η επαναφορά. Σαραντόπουλος, Σαραντόπουλος στο Μαχουλή. Έχει χώρο εκείνος, θα σκοθεί για τρεις. Παραλίγο. Το 14-7 παραμένει. Βλέπουμε τον Ιάννη τον Κουρμπουλά. Εδώ. Γιούκος, στοπ καθαρά από τον Αγγελάκα. Καλή άμυνα εδώ νομίζω. Πρέπει πρώτα να σφίξει ελαφρώς την άμυνα και να βρει τέτοιες εύκολες πόντες στον εφηβιασμό. Σκοράρει μόνο εκείνο στα πρώτα 13 λεπτά. Ήταν τους 9. Ωραία κίνηση, καλάθι από τον Νίκο τον Μπούκα. Μπούρμπουλας πάνω μας σκριν. Θα βρει τον Σαραντόπουλο στη γωνία. Κίνος σε διστάζει και μπορεί να την πάλα χαμηλά στον Κοτέα. Για δίδωση το από τον ψηλό. Μπάουν από τον Νίκο τον Μπούκα εν τέλει. Ωραίο drive, κακό το τελείωμα από τον Παπαδιά. Είναι λίγο χωρί στο κέντρο της άμυνας της Boom. Καλάθι ακόμα ένα συνεργασμό από τον Αγγελάκα. Πρώτος που σκοράρει πέρα από τον Γιάννη τον Μπούρμπουλα. Λάθος πάσα χαμηλά, μην περίμενε. Time out έχουμε. 16, 15 και 59 στο ρολόι. Συνέχεια στο μάτς, 5 και 59. Μπούρμπουλας με 2 και Αγγελάκας με ακόμα 2. Για την Μπούμ η οποία βελτίωσε λίγο την εικόνα της πριν το time out. Περνάει, κλείνεται από 2. Πρέπει να βρει κάποια πάσα, την κρίση τον Κοτέα. Μπούρμπουλας, Αγγελάκας για 2. Το κύρι μπαουν, ο Μπούκας, η μπάλα στον Νάνι. Μπούκας, Παπαδιάς, 10 δεύτερα. Μπάλα χαμηλά. Αυτοκοδολέα, επιθετικό rebound, ούτε τώρα. Σαραντόπουλος, Κοτέας. Πάλα ξανά έξω. Θεό τον Αγγελάκα από αριστερά. Ποδοσφαιρικό στο Παπαδονάνι. Λίγα δεύτερα ακόμα για την επίθεση. Ανανεώθηκε χρόνος, όλα καλά. Μπούρμπουλας για τρεις ο Γιάννης. Θα εκτοκίσει. Είναι τις πέντες συνολικά, έχει 12 πόντους. Μπούκας τον Χριστόφορο. Από εκεί στον Νάνι. Για δύο από εκείνον, άστοχο rebound από τον Γιάννη. Δίνει λύσεις και αμυντικά. Για να είμαστε μέσα. Στον Κοτέα ήταν λίγο λόγος συστημένος ο ψηλός εκεί. Ωραία προσπίση του Χριστόφορου. Έστειλε κανονικά τον Μαργουλή και προσέδωσε ακόμα δύο πόντους στον εργασμό του. Έκτος πόντος όλοι στην δεύτερη περίοδο. Μπούρμπουλας ξανά και ξανά. Τρίτο τρίποντο
Ένα έχει στην πρώτη, δύο έχει τώρα στην δεύτερη περίοδο. Η διαφορά πέφτει ακόμα περισσότερο και φτάνει τον ένα από το 18-17. Τα 1 στα 9 έγιναν 4 στα 13. Κοντά, Ούρμπουλας με το ένα χέρι, κερδισμένο φάουλ και δύο βολές. Χαμηλά στον δέκα ο οποίος πήρε θέση στο low post, γύρισε, αλλά είναι πολύ καλή η άμυνα του Σαρατόπουλου. Τρεις στην αφηγονία, άτυχος. Εδώ ο Μπουγιούκος κατεβάζει ο Γιάννης. Μαζελής, καλή άμυνα του Μπουγιούκο, ο οποίος κλέβει. Μπουγιούκος, give and go, πολύ καλή συνεργασία, χάθηκε η μπάλα. Ας το όμως το τελείωμα, από τον Νανή. Μπουγιούκος από τις βολές, ούτε αυτό. Μαρμπουλής, ένας εναντίον ενός, πάει προς τα μέσα. Σκουπλέα, άστοχο. Ωραία, κίνηση από τον Νάνι. Κυρίως και το δέξιμο στον διαφημιασμό. Έχει πέντε μάτια έτσι και τώρα περνάει και μπροστά. Όχι, διαφώνω, 20-20. 18 από το σκορ. Ακόμα διαφωνώ τον Αγγελάκα. Βούκας για δύο Χρυσόφορος. Αστοχή, τώρα ευκαιρία να περάσουν προς τα λευκή. Ούρκουλας. Αγγελάκας ξανά γαλιά από το ίδιο σημείο, θα αστοχίσει αυτή τη φορά, ποτέ στο επιθετικό, η μπάλα έξω στο Σαραντόπουλο για τρίστο σουτ. Εδώ, τον αμυντικό. Για τρίστο σουτ από Νάνι. Μαλά πετύχει το σίδερο, κεντρικό rebound και 9-14. Κούκας προσθέθηκε την πάσα, φοβερά για από το κέντρο, έφτασε το μεγαλύτερο, όμως το κόμπος. Σε άλλα για την λήξη του ημιχρόνου, 22-20. Μπούρμπουλας, Μαργουλής, αντόξο στο Σαραντόπουλο. Καλή την κυκλοφορία. Μαγελάκα, Ούρμπουλας, πέρασε. Βάσαλα, έκλεισε και καταλήξει. 22. Πέντε δεύτερα, Βούκας. Πέρασε από τα δεξιά, θα στοχεί, θα στοχίσει, rebound ψηλά. Πέντε δεύτερα, Ζούκος, δύσκολο fade away, άστοχο, τέλος. Προπομένου, 22, 20 μπροστά, οι μέλισσες. Δεύτερο μέρος, ώστε να γίνει ο λαό. 18 σκόρτης του περίοδου, 12-13 το επιμέρους σκόρτης της δεύτερης. Πάμε να δούμε μια γρήγορη στα στατιστικά. 2-4 βολές, 7 στα 33 δίποντα, 2 στα 8 τρίποντα. Για την Μπούμα, προσμένει μια-2 βολές
για τις μέλισσες μάλλον διορθώνω, για την Boom, μία στις δύο βολές, 5 στα 16 δίποντα, 3 στα 13 τρίποντα, όλα από τον Γιάννη τον Μπουρμπουλά. Και σε 6 ώρα τα λοιπόν, 18-25 τα αμυντικά. Στα 5 ασίς, έχει 3 τα κρυσίματα, ένα κόκκινο από την Boom και 5-10 τα λάθη. Εκτός από την καμπλό Χριστόφορος. Το 10ος του πόντος στο μάτι. 25-24 το συνολικό FNC, κοντά και οι δύο ομάδες. Νομίζω το πρώτο κάλυπτο ήταν ελαφρώς προς τη μεριά των Μελισσών, το δεύτερο ελαφρώς προς τη μεριά Σπουμ. Ωραία, πάσα χαμηλά. Κυκλοφορία Μαρκουλής, Αλεφαντινός. Ωραία, πάσα Σαραντόπουλος από κοντά. Πολύ ωραία επίθεση. Πότε πότε και το Σαραντόπουλο. Οπότε υπάρχει τώρα ο κόσμος που δοθείς και νομίζω έχει δίκιο. Δούκας Σοφρός δίστασε, άφησε τα λαφτήσεις στον Νάνι. Λιώνει ο χρόνος σου για 3 rebound από ποιον, από τον Κυρίλη. Μπούρμπλας στη γωνία, βάλα στον Μαρκουλή. Έχασε την κατοχή, αλλά βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα ξανά κοντέας, έξω ο Μαρκουλής. Είναι ο πιο ψηλό σχήμα από την Μπου που βλέπω. Τοποθέτει κρέα το πρώτο δίλεπτο. 4-22, δύο πόντι από τον Σαραντόπουλο Λευκούς και δύο από τον Ξόφορο του Μτουκά, ο οποίος τώρα θα γυρίσει κάτω βάλει με ταμπλό παρακαλώ. Και εδώ στο πόντος είναι ξεκινήσει και ζεσταίνεται. 2, 4, 6, 8, 10, 12, έτσι μια χαρά. 12, 22, 26 μάλλον δεν το λες και άσχημα. Ας πω εδώ ο Μπούρμπουλας. Πάμε ψηλά από τον Κυρίλη. Τι γίνεται. Το βάλε και αυτό ο Ρανής. Πατήσαμε το κουμπί τώρα οι μέλησες. Νάνης, δίστατα την φορά. Φεύγει από τον Σαραντόπουλο. Εξήλια άστοχος εδώ, rebound και Κυρίλης, μεγάλη πάσα. Τόσο μεγάλη που δεν προλαβαίνει ούτε ο Γιάννης ο Μπουρμπουλάς. Συν 4 για τις μέλησες, νομίζω δεν έχουν χάσει το προβάδισμα τους σε κανένα σημείο του μάτς. Από το αγγίνο που είναι μπροστά. Η Boom ισοφάρισε στο 20-20 αν θυμάμαι καλά, αλλά από εκεί και πέρα στο φεράσιο έτσι ότι η Boom είναι η γηπεδική. Μπούκας κάνει την κατοχή, Κυρίλης, μπάλα μακριά, κόμμα ένα λάθος στον συμβόλ του βάζοντα συνδυασμού μάλλον για την Boom. Καραδιάς, ωραία πάσα, Μπούκας στον ελεύθερο και εύστοχο από τη γωνία. Συναντήν παπαδιά. Αυτό το τρεποντάκι της τρίτης περίοδου. Λουκαράκι αυτόν τότε άστοχο, ο ίδιος το rebound, μάχες εκεί, εύκολη δουλειά για τον ψηλό. Νομίζω οι μέλισσες τουλάχιστον σήμερα δεν έχουν το σώμα να τον μαρκάρουν από κάτω. Δεν βλέπω κάποιον κλασικό ψηλό. Αυτό είναι το ποντίκι στο μάτς. Νάνης. Αλλά στη γωνία από τον point guard Θεάς στο ρευνιασμό σου 2 στο μεγαλύτερο του ψηλού. Ένα λάθος από τον Παπαδιά και η διαφορά πέφτει ακόμα περισσότερο. 29-26 το σκορ. 5,5 λεπτά απομένουν για το φινάλι της τρίτης περιόδου. Φάουλ στην προσπάθεια του Μπουγιούκου.
μέσα η πρώτη. 30-26. Έτσι σε δεύτερη λοιπόν, πατσινά από τον Γιάννη Μπούρμπουλα. Πιέσει την από τις Μελισσές. Πέρασε τον γεροχώρο, πέρασε και κέρδισε και αυτός το φάουλ. Δεύτερο φάουλ, το Παπαδιά ήταν αυτό. Στην Αλβία στο ψηλός. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη, τέλος του φόντος. Πάρει κατά καλά μπρος. Παπαδιάς μέχρι μέσα, πολύ ωραία στα αριστερό layup. Πρώτη πόντι. Δεύτερο μέρος. 40 η Ρήμης και τώρα ο Μπουλάς για 3 ο Γιάννης. Το πρώτο shoot rebound από τον Μπουλτζούκο. Μεταφορά εδώ. Δεύτερα, καλέα με τον Κουγιούκου, Παρκουλής πέρασε, ανάποδο lay-up, μέσα. Σε σκυλά βουτάει ο Μπούρμπουλας, έχουμε jump ball. Χριστόφορος, σε μπροστά σίδερο η μπάλα. Νομίζω μέχρι στιγμής η Boom κυρίως λόγω του Ποτέα και της καλύτερης συγκριτικά άμυνας από το πρώτο και δεύτερο δεκάλεπτο. Έχει δείξει σίγουρα καλύτερη εικόνα, βέβαια να πούμε ότι ο Χριστόφορος Λούκας έχει κάνει σοβαρή ζημιά. 12 αυτοί πόντι είναι νομίζω που κρατάνε και τις μέλησες μπροστά στο σκορ. Γιούκος σε ένα δύσκολο φλότερ, θα αστοχίσει, κοντέα στο rebound, η μπάλα στον Γιάννη. Μπούρμπουλας στη γωνία, Παγνός, βρίσκει τον Κυρίμη. Καλή κυκλοφορία ξανά, Μπούρμπουλας από τη γωνία. Δεν θα τιμωρήσει να μιλά τον Μελισσόν. Και θα το κλατσώσει. 32-32. 3 λεπτά απομένουν. Τώρα και για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος. Ο Σονάνης rebound από τον Κωτέα, δεν προλαβαίνει να συγκρατήσει. Η κατοχή παραμένει στις μέλισσες. 9 δεύτερα για την επίδεση των Μελισσών. Να είναι ωραία προσπίση, μπαλά έξω, Παπαδιάς για 3. Το
Λοιπόν, αμυντικό του Μαρκουλή. Τρέχει ο Μπουμπουλάς. Ο Μαρκουλής δεν τον είδε, πήγε μόνος προς τα μέσα. Έχασε την μπάλα έξω. Τρεις ξανά ο Γιάννης. Μπάλα όμως που κάνει πολλά παιχνίδια. Γυρίνεις. Ωραία και από εκείνο. Ωραία και μέσα του. Δούκας έχει να μιλήσει πολύ ωραία ο Νίκος. Θα αστοχίσει λοιπόν ο Μαρκουλής. Έχει το φάλα από τον Νίκο τον Δούκα. Αγγελάκα, σωστό, για να κόψει τον συνδυασμό. Τέταρτο ομαδικό της BOOM. Από την άλλη, οι Μέλισσες έχουν μόλις δύο. Αλλά η μπάλα ανάποδο, λέει, αστοχό από τον Μπουλιούκο. Επιστήκε λοιπόν ο Νάνης. Τρίσσο από τη γωνία. Λοιπόν, ο Μπουρμπουλας. Μαγκουλής, Κορτέας, στον Κυρίμη και από εκεί ωραία στον Μαρκουλή. Αστυχώς εκείνος, rebound και foul στην διεκδίκηση. Φέμε το foul, ψηλούμε ένα μικρό ματιά για την BOOM. Σε δεύτερο rebound ο Κυρίμης. Είχα τον Νίκο τον Κούκα. Σε δεκάλεπτο Μπουρμπουλάς στον Κυρίμη. Κόβει προς τα κάτω ο Γιάννης, υποδέχεται την μπάλα. Λίγος πάντα κοντά στο μακαρισμά του σουτ για τρεις από εκείνο. Rebound από τον Χριστόφορο τον Μπούκα. Νάνης, 10 δεύτερα. Μπανασία από τον Χριστόφορο τον Μπούκα. Προσπαθεί για δύο, δύσκολη προσπάθεια μέσα για αυτή. Μια ολόκληρη επίθεση για την BOOM Σακαλάκα. Μαρκουλής βιάστηκε πάρα πολύ, αστόχησε. Από πολύ μακριά λήξη, κακού και αυτό. Μπουγιούκος, Μαρκουλής από το σπίτι του. 35-32, σκορ. Τελευταίο δεκάλεπτο στον Άγιο Νικόλαο, 35-32 το σκορ. Τρίτης περίοδου, 13-12 τεχνημέρους. 13 τεχνημέρους ήταν το επιμέρους σκορ της δεύτερης. Ο Θεάς, ο Ρόφεντ Αγουέι, δυνατό το σουτ. Μακρινό λοιπόν του Αγγελάκα, η μπάλα ξανά στον ψηλό. Δοκιμάσκει για τρεις. Θα αστοχίσει, Κυρίμης ακόμα ένα επιθετικό. Πάνε περίπατο τα μπλοκάουτ. Κατεβάζει τώρα ο Νάνης. Έχουν οι Μέλισσες. Νάνης μέχρι μέσα, αστοχή με ταμπλό, rebound από τον ίδιο, μπάλα έξω στον Παπαδιά. Λούκας. Νάνης στη γωνία. Ο Γιούκος για τρεις με μεγάλη καμπύλη, rebound του Μπουρμπουλά. 35-32 παραμένει. Μαρκουλής. Πέρασε, ζωή από τον Κοτέα, αυτός δε. Τον Αγγελάκα, δύο βολές με τον τελευταίο. Τρίτο φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, στην λίγη του Δίκα, ναι.
διάστρο από τον Νικό. Νομίζω μετά από τον Λούθρονο δεν έχει τραυματιστεί τόσο και δεν έχει πάρει και τόσες προσπάθειες για εκείνον. Έχει βάλει μόλις έναν πόντο. Αστρός ο Αγγελάκας, ριμπάουντ από τον ίδιο. Μπάλα έξω. Μπούρμπουλας για τρεις. Όχι, ριμπάουντ ο Νάνης. Όντως αγωνιστικά οι μέλισσες με 5 κάρτες με πολλές απουσίες θα έχουν πάει εξαιρετικά για μένα. Κάνει πολύ καλή δουλειά, σε πολύ καλό βράδυ και ο Χρυσόπουλος ο Λουκάς. Πολύ δυσκολία από τον Λουγιούκο. Κάθε σπάς στην κοτέα, κατοχή περνάει ξανά στις μέλισσες. Time out. Για 5.33. Επιστροφή με το time out. Μόλις 2 λεπτά έχουν περάσει. 35-33 σταθερά σε θέση οδηγού οι μέλισσες. Λούκας. Αλλά στον Νάνι χαμηλά. Βράδυμα του Λίκνη τα ποδί και βγάζει την μπάλα έξω. Για 3 ο Νίκος. Σίδερο. Μαγνούς αφήνει την μπάλα να βγει εκτός. Η διαφορά παραμένει στους δύο, το μάτι είναι ανοιχτό. Βέβαια να πούμε ότι σε κανένα σημείο δεν έχει περάσει μπροστά η Μπούμ Σακαλάκα. Μπούρμπουλας. Εδώ η Γιβελγκό, πολύ ωραία πάσα στον Αγγελάκα, ο οποίος κάνει την κατοχή. Σηκώνεται για δύο και το βάζει 35-35. Σαν να με άκουσαν. Ο Αγγελάκας στους τρεις πόντους έχει και μία βολή προηγουμένως. Παπαδιάς. Λούκας. Πέρασε. Έριξε κάτω τον Αγγελάκα, αλλά στόχισε. Μεγάλη πάσα Μπούρμπουλας. Πάει με τα όλα μέσα. Πολύ ωραίο layup. Άστο όμως το τελικό αποτέλεσμα. Θα έρθει τώρα στην αρχή εκεί. Νάνης. Ένα σκριν, πίστη μπαλά στον Χριστόφορο. Καλή σκέψη, κακή η εκτέλεση. Μπούρμπουλα στον εμπλιασμό και μπροστά η Μπούμ Σακαλάκα για πρώτη φορά στο μάτς. 35-37. Κυριακολούμενα από τον Παγκό. Θυμίζω ακόμα και με συν 7 ή συν 9 έχει βρεθεί σε θέση οδηγού η ομάδα των αδερφών Μπουκά. 10 δεύτερα. Νάνης προς τα μέσα, θα αστοχίσει. Μπούκας στο rebound, μια ραβέρσα. Του αρέσει αυτή η κίνηση από ό,τι φαίνεται. Πρώτη γκολ των Μελισσών στην τελευταία περίοδο. 37-37. 5,5 λεπτά ακριβώς για το φινάλε. Αλφαντινός πέρασε. Μπαλά στον Αγκαλάκα και από εκεί στον Κυρίμη. Καλή κυκλοφορία για ακόμα μια φορά. Αστροφωτοσούς Μαρκουλής με ένα follow, rebound από τον ίδιο. Πάω και δύο βολές. Εννέα. 5 λεπτά ακριβώς με το σχολολόι. Φλουδεράκι, άστοχο από τον Νίκο τον Μπούκα. Λάθος εδώ. Αναφορά από το πλάι. Νάνης. Στο φρός
Λούκας για screen. Να είσαι το πάρει. Ποδοσφαιρικό στόπο από τον Κυριμή. Σα έμπερμπακ το σε αυτό. Αναφορά από το πλάι. Καπαδιάς. Πέρασε. Πάμε στον Χριστόφορο τον Μπούκα. Φροντεράκι από εκείνον μέσα και αυτό. Πολύ καλό βράδυ ξαναλέγεται ο Χριστόφορος. Αγγελάκας, Βούρμουλας, μόνος τον Κυρίμη ζητάει και παίρνει την μπάλα. Αγγελάκας, βηματά, σωστό. 39-39. Το σου μέσα και αυτό. Δύο πόντα από το κούπο. Δεν ήρθα από την δέκα. Και ξανά μπροστά οι μέλισσες. Μπούρμπουλας. Χαντόφ του αφήνει ο Αγγελάκας. Φαουλ πάνω στον Γιάννη. Για το φινάλι του μάτς. Στροφή από το time out, τελευταίο 4 λεπτό, 41-39. Εμείς για 3 από την κορυφή. Ο τότο shoot rebound από τον Μπουγιούκο, επίθεση για τις μέλισσες. Νάνης, ο τέας δεν μπορεί να μπει στο παρκέ. Μπάλα στον Μπουγιούκο. Από εκεί στα πόδια του Αγγελάκα. Λάβος πάσα. Αλεφαντινός. Μαρκουλής, Μπούρμπουλας. Περάσει από στην Κυρίμη. Θα δώσει και την μπάλα χαμηλά. Αριστερό. Λέει απ' αστοχό. Από τον ψηλό, όλες οι επιθέσεις είναι ορθολογικές για δικού. Πολλές φορές όμως η μπάλα απλά δεν καταλήγει στο καλάθι. 41-39. 3 λεπτά. Χαμηλά η μπάλα. Φάω πάνω στον Χριστόφορο τον Μπούκα. Μεσοκοτέας έξω. Παγγελάκας. Δεν πρέπει να βγαίνει. Ναι. Για βολές για τον Χριστόφορο. Δεκαέξι και τώρα 17 πόντι παρακαλώ για τον Μπούκα. Θα λέω πολύ καλό επιθετικό τουλάχιστον βράδυ. Αλεφαντινός, Μπεχαντόφ στο Μαρκουλή. Μπούρμπουλας θέλει να, να ξεμακαριστεί μάλλον. Αυτό ο Μαρκουλής, rebound από τον Νίκο τον Μπούκα. Λέω να κλέψουμε από τον Μπούμ. Κυρίμπης φάω ψηλά από τον Νίκο. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από εδώ και το εξής. Δεν έχουν περιθώριο οι μέλισσες. 2-26 απομένουν. Από εδώ και το εξής νομίζω. Αν παίξουν και λίγο πιο μυαλωμένα, οι λευκοί θα έχουν πλεονέκτημα. Κοτέας, Μαρκουλής. Ωραία προσποίηση για 2 το σουτ. Φάουλ και 2 βολές. Αγγελάκας για την Boom.
Ως ο Νίκος. Κάτα 2.41, 2 λεπτά. Κυρίμης Βούλας θα περάσει, θα σηκωθεί σε μια δύσκολη προσπάθεια. Λοιπόν, Χριστόφορος ο Δούκας. Και τώρα Νάνης, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Παίζει και ο Αλεφαντινός, μπάλα στον Νίκο και στο ζήγησε καλά, αλλά αυτό έχει σε rebound ο Κοτέας. Αλεφαντινός στη ρημά του ο Μαρκουλής, είναι αριστερά και ο Μπούρμπλας, εκείνον θα πάει μπάλα. Με ένα δύσκολο λέει από αυτούς ξανά ο Γιάννης, λοιπόν ο Νάνης. Πάλα στον Παπαδιά, ήρεμα ένα το φανάζει και έχει δίκιο. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά εξακολουθεί να είναι υπέρ των μελισσών. 42-41, με θυμίζω τελευταίο 1-15. 10 δεύτερα. 5. Νάνης δίστασε στον Χριστόφορο τον Μπούκα η μπάλα. Κλέψιμο από την Μπούμ. Ευκαιρία να περάσουν μπροστά οι λευκοί. Ο Λεφαντινός στον Κοτέα με ένα hook. Άστοχος rebound από τον Χριστόφορο τον Μπούκα. 50 δεύτερα. Οργανωμένη επίθεση, ο Νίκος ελέγχει και περνάει την μπάλα στον Νάνι. Την επιλογή σου ψηλά. 5 δεύτερα, περνάει ο Νάνις. Δύσκολο fade away. Άστοχο rebound ο Κοτέας. 42-41, υπενθυμίζω 20 δεύτερα. Αν βάλουν εδώ καλάθι, οι λευκοί περνάνε μπροστά. Μπούρμπουλας εκείνος θα πάρει την ευθύνη, θα περάσει στον Αλεφαντινό η μπάλα και από εκεί στον Κυρίμη. Μαρκουλής θα δοκιμάσει αυτός να γίνει ο ήρωας, δεν θα το κάνει, λοιπόν μακρινό θετικό από τον ίδιο μέχρι μέσα αυτός, όχι. Βούκας ελέγχει, Παπαδιάς, φάουλ και βολές. Αν ευστοχίσει εδώ και σε δύο, οι μέλησες αποκτούν τεράστιο μαξιλαράκι ασφαλείας. Το 41 πρέπει να γίνει γρήγορο φάουλ από την Μπούμ. Αναφορά θα γίνει Παπαδιά. Φάουλ πάνω στον Νίκο τον Βούκα. Ένα δεύτερο, τρία ομαδικά. Μέλισσες σφιχταγκαλιασμένες με μια πολύ μεγάλη νίκη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Νάνης θα γίνει το φάουλ σε εκείνον. Μισό δεύτερο, 4 ομαδικά. Πρέπει να φορά, πρέπει να γίνει. Βούκας, το μας τελειώνει. Μεγάλη νίκη για τις μέλισσες, οι οποίες επικρατούν στο τέλος με 42-41. Επομένως, καλό βράδυ σε όλους.